Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάω 24 στον Λίμπερ 107,4. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 9. Και θα έχουμε αμέσως μαζί μας και το Σταύρο Κόλκα να τα σχολιάσουμε όλα. Γιατί είναι αλήθεια ότι και σήμερα είναι αρκετά. Έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και πολλά ακόμη. Καλησπέρα, Σταύρο. Πού είναι, αγάπη? Τι γίνεται, ρε Σταύρο? Σου λείπω. Εσύ είδα το πρωί. Εντάξει, λέμε τώρα. Πέρασαν κάποιες ώρες. Έβλεπα την φωτογραφία σου με το μωρό πριν και η αλήθεια είναι ότι εκεί σε χάρηκα πολύ. Ναι. Ήταν μια ωραία σου στιγμή, Σταύρο. Έχω και άλλη που καλύτερη, που ποζάρει κανονικά. Άντε, στείλε και την άλλη. Αν ποζάρει, φίλε, 40 ημερών, τότε κουμπλέξε. Ναι. Τι γίνεται, είδε τι έγινε στο Ρέντιε? Ναι, ρε, εσύ έβλεπα το βίντεο τώρα. Βασικά, περίμενε λίγο να θυμίσω. Περίμενε να θυμίσω ότι 1-31 μένει για το φινάλε στην Ουγγαρία. 30-32 ο Πάουκ είναι πίσω στο σκορ. Και ναι, είδα τι έγινε στο Ρέντι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει πλέον. Νομίζω ότι το έχουμε χάσει εντελώς. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται δεν τιμωρηθούν ποτέ, ναι, ναι, θα πάνε να διακόψουν ένα παιχνίδι για να πούμε και στον κόσμο τι έγινε. Και δεν ξέρω αν είπατε στην προβλήματα. Τα είπαμε, ναι. Ότι μπήκαν, ναι, στο φινάλε, στο μάτς K19 του Ολυμπιακού. 80 άτομα, δεν είναι και 30, τώρα τα λίγο πιστεύουν, 80 άτομα. Καλά, υπάρχει βίντεο, υπάρχουν, είδαμε. Ναι, υπάρχουν ανοιγμένα κεφάλια Γερμανών φιλάθλων που δεν είναι τίποτα μάχημοι. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν, δηλαδή, ξέρω εγώ, ραντεβού οπαδών. Ναι. Εντάξει, κάτι τύποι οι οποίοι πήγαν να δουν την μπορεί να ήταν και γονείς. Προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει φωτογραφίες με οι μανάδες με τα κοριτσάκια τους να τρέχουν στο πόλι. Παιδιά κλαίγανε κανονικά, παίκτες. Παιδιά κλαίγανε κανονικά. Μόλις το φρέσκασε μου είπε κάποιος, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμα αυτό. Ναι. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, της Άντερ 19 του Ολυμπιακού, ναι, με την Άντερ 19 της Μπάγκερ που το έχω 04. Ναι. Μαθαίνω ότι στην Μπάγκερ είναι έξαλλη. Προφανώς. Έξαλλη με αυτό που έχει γίνει. Και δεν ξέρω τώρα τι επιπτώσεις θα έχει ο Ολυμπιακός από αυτήν την ιστορία. Που σίγουρα θα έχει. Το κακό για αυτούς είναι ότι υπήρχε ζωντανή μετάδοση, οπότε υπάρχει βίντεο, κανονικότατα. Και δεν νομίζω το ότι μπορούν. Μπορεί να εξαφανιστεί βέβαια, και αυτό σκοφείτε βίντεο που το κατεβάσουν. Λες να το κάνουν και αυτό. Όχι, ρε, οι Γερμανοί είναι οι άλλοι, δεν θα τους αφήσουν. Γιατί, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε. Μπορεί να το έχει μόνο ο Κοσμοτέ. Η οποία είναι γερμανικό συμφερόν, αλλά έχει γραφεί εδώ κοντά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το παιχνίδι διεκόπη εννοείται. Προφανώς. Και έχουμε τώρα ένα μπαράζ, πώς το λένε, τοποθετήσεων, κάποιοι που θέλουν να τα συμμαζέψουν, κάποιοι άλλοι είναι έξαλλοι. Τι να μαζέψεις, ρε, εσύ, πήγαν στα παιδάκια να πάρουν πανό από τους γονείς, δηλαδή, ήμαρτον. Ήμαρτον πια. Ναι, γεγονός. Κυκλοφορεί από την άλλη βίντεο που ο άλλος κάθεται και λέει για τον Κοροβέση ότι μην περπατάς σε κανένα εμπορικό κέντρο και γίνει κάτι. Ναι, γεγονός και αυτό. Τι είναι γεγονός αυτά δηλαδή? Πραγματικά, δεν ξέρω με τον Αυγενάκη τι θα γίνει. Εντάξει, έχουμε καταλάβει την υπάλληλος. Αλλά κάπου πρέπει να το σώσει. Κάπου όπα. Ναι, δηλαδή ας το σώσει κάπου. Έστω κρατά τα προσχήματα, ρε, εσύ, να πεις ότι... Τα προσχήματα να κρατήσουν, τα προσχήματα έχουν χαθεί, αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσαν να το παίξουν λίγο πιο έξυπνα, το πήγανε ακραία, καμφώθηκαν. Ναι. Εδώ τώρα τι θα κάνει, θα μιλήσει σήμερα. Και τόση ώρα πέρασε, δεν τον έχω δει κάπου. Δεν ξέρω, προσπαθεί να ενημερωθεί, προσπαθεί να το βίντεο, δεν ξέρω. Τι να ενημερωθεί. Δεν ξέρω τι προσπαθεί. Τι προσπαθεί να κάνει. Και το πάω 24 τα δικά μας, το έχουμε... Μπορεί να έχει κάποιο ραντεβού πάλι, κάποιο σημαντικό ραντεβού. Θεσμικό. Αφού γίνονται πολλά, δεν βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά, δεν είναι. Λες να συζητήσαμε το κουτούρι. Η ατζέντα, λες. Να τα στην ατζέντα. Να τα στην ατζέντα της κουβέντα. Ημίχρονο στην Ουγγαρία, 34-32, πάω μπροστά στο σκορ. Ημίχρονο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή αυτά τα δύο τα γεγονότα και το βίντεο και τον Κοροβέση και αυτό τώρα που έχει γίνει στο Youth League στην K19, δεν είναι. Δεν ξέρω. Έχει χαθεί κάθε μέτρο νομίζω πλέον. Ναι. Στα παιδάκια αλήθεια και στους γονείς. Εναντού με ρόπαλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Okay. Κανονικότητα. Ωραία πράγματα. Τι να πεις, δεν υπάρχει κάτι να πεις. Κανονικότητα αυτό. Επιστροφή. Το μπάσκετ πού το δείχνει για να βάλω? Ερτε Sports. Εγώ φίλε τα δώσω και καλώδια. Ναι. Ναι. Ερτε Sports.
Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι για ακόμη μια φορά συμβαίνει κάτι ακραίο και δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση σοβαρή θεσμική. Εντάξει. Ναι. Πιθανότερα υπάρχει αργότερα. Ναι, ακόμα. Αλλά... τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ναι, πιθανότατα δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε αλλά... ότι επειδή είναι κάτι ακραίο θα υπάρξει. Ναι. Καλά, πήρα τα ρούχα σου, εντάξει τα μισά. Αυτό. Ναι, δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι υπάρξει, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ναι, πόσο μπορείς να ξεφύγεις από αυτά τα πράγματα πλέον. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα βλέπω τον Αβγενάκη, ήταν ο πρώτος υπουργός που θα πήγε από το πόστο του, εντάξει. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάτι να πεις. Να πεις τι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάτι λίγο, γιατί έχουμε την επικοινωνία. Άκου λίγο. Η επικοινωνία είναι αυτή. Ναι. Παλικάρι. Παλικάρι, κανονικά. Άστα σου λέω, δεν υπάρχει. Παλικάρι. Είναι έβγαλα έξω σήμερα. Ναι. Το κοιτούσαν κομμενά και έλεγα όλμα, ρε, σε παίζει. Έλα ρε Σταύρο, το παιδί δηλαδή, ήμαρτον. Δεν καταλαβαίνει ακόμα, ρε, αγάπη, εντάξει, πρεζέντες. Τέλεια. Θα γίνει το παιδί γκάγκστρα στα δύο, στα δύο. Θα τρεπόμαστε να του μιλήσουμε κανονικά. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας, τι είχαμε εδώ στα δικά μας, ό,τι θέλεις που θα απαντήσω. Βγήκε μόλις η προπόνηση. Ο Μαουρίσιο συνέχισε το πρόγραμμά του, το πρόγραμμα αυτό που κάνει ειδικές διαχείρισης για να αντιμετωπιστούν οι ενοχλήσεις που έχει στον τρικέφαλο. Ο Μαουρίσιο έκανε το εξής λάθος, εντάξει. Ήταν εμπορωμένος να μπει. Ναι, πιέστηκε και παραπάνω. Του λέγανε μη πιέζεσαι, δεν είναι η ώρα, πιέστηκε. Ναι, πιέστηκε. Εντάξει, δεκακός. Ο Καντουρί ανέβασε ρυθμούς, δούλεψε, ναι, στο γήπεδο. Ο Βαρέλα εντάξει έμεινε γυμναστήριο και πισίνα. Και ο Βέρμπλουμ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Αύριο άλλη μία προπόνηση το πρωί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εντάξει κανονικάτατα στην διάθεση του Φερέιρα. Θετικό αυτό βέβαια. Εγώ περιμένω με μεγάλη έτσι, περιέργεια να δω τι θα επιλέξει ο Φερέιρα για το Βόλο. Αν θα αλλάξει πράγματα μέσω επιθετικά κυρίως. Νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει τον Μπίσεσβαρ. Αυτό θα σου λέγα, ναι. Νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ είναι η επόμενη του αλλαγή πλέον. Δεν τραβάει. Θα πρέπει να το ξεκουράσει και δεν έχει πάρει και ανάσα. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Να είμαστε και λίγο δίκοι. Δεν είναι καλή η εικόνα του, αλλά δεν έχει πάρει και ανάσα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω θα πει ο Πέρκας γιατί δεν είναι έτοιμος. Ο Στόχ θα παραμείνει στο σχήμα. Ναι. Εντάξει, άλλες αλλαγές δεν βλέπω. Και εγώ μου δηλαδή, ο Αγκούστο δεν ήταν καλός δηλαδή για προχθές, αλλά και ο Εσίτη δεν υπάρχει λόγος να μπει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Το κακό για τον Βόλο είναι ότι αποβλήθηκε και ο Μουνίδ, που είναι ο κορυφαίος του παίκτης. Δεν παίζουν τα παιδιά που είναι δανεικά από τον ΠΑΟΚ φυσιολογικά, δηλαδή. Προφανώς, οι δύο τρεις που χρησιμοποιούνται, εντάξει, δηλαδή ο Λίρατς, ο Διαμαντής, ο Μπαλογιάννης και ο Μιστακίδης, δεν παίζουν. Άρα και ο Βόλος θα έχει αρκετές αλλαγές, είναι εκεί στην ενδεκάδα του. Εντάξει, λίγη σοβαρότητα θέλει από τον ΠΑΟΚ και να πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Δεν είναι δηλαδή... βέβαια κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν το παίξεις, εντάξει, γιατί ο Βόλος είδαμε και μέχρι να έχει μια χαρά τα πήγε. Και άμα δεν ερχόταν αυτή η κόκκινη του Μούνιχ, μπορεί να ήταν και... αλλιώς τα πράγματα, ναι. Την ΑΕΚ. Εντάξει, άργησε να βάλει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Δέχτηκε γκολ όταν το έκανε 3-1 και ψιλοέσφιξε για 10 λεπτά. Με παίχνει λιγότερο αντίπαλος, αλλά είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή να διαφορήσεις για τον Βόλο. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά. Θα δώσει φάσεις στον ΠΑΟΚ, το συζητάμε. Γιατί παίζει με σχετική αφέλεια τέλος πάντων. Δεν τον ενδιαφέρει, θέλει να παίζει μπάλα, όχι αφέλεια. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ξέρει ότι παίζει ανοιχτά, το ξέρει. Ναι. Εντάξει. Αλλά θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαζέψει τους βαθμούς για να σώσει την κατηγορία. Και ήδη αρκετούς έχει μαζέψει, είναι η αλήθεια. Ναι, είναι σε καλή θέση. Ναι. Είναι ψηλά. Ναι. Είναι ψηλά. Ναι. Μια χαρά. Τέλος πάντων και έχει κάνει 2-4. Δηλαδή ειδικά με τον Ατρόμητο ήταν μπροστά 2-0. Ναι. Εντάξει, πόνεσε αυτό. Θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να το πάρει. Τέλος πάντων, μετά πολλά έχω μία αλλαγή βλέπω. Αυτή του πίσω για να πάρει και αυτό στην ανάσα του. Θα δούμε τι και πώς στη συνέχεια. Ο Αγκούστο έχει ένα θέμα με τις κάρτες σιγά σιγά. Είναι στις 3. Είναι ο πρώτος που έχει θέμα, οπότε πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Κατά τα άλλα στο θέμα αυτό δεν υπάρχει άλλο. Ο Αγκούστο παίρνει κάρτες, γιατί δεν είναι καθαρό εξάρι που ξέρει να μαρκάρει.
Γιατί πάει πολλές φορές, πάει άγαρμα. Στη φάση με καθυστέρηση, γιατί δεν είχε ταχύτητα του η καλύτερη δυνατή. Από την άλλη είδαμε μια διάθεση του Φερέιρα να ενεργοποιήσει εκ νέου τον Εσίτη, αλλά δεν νομίζω ότι θα τον βάλει σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω σιγά σιγά ρυθμό του δίνει και σε αυτόν, να μπει στο rotation. Ναι. Ο Εσίτη για μένα θα βρει ένα ρόλο σταδιακά, σαν ο παίκτης που κλειδώνει το αποτέλεσμα όταν το έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να μπει κάπου στο 70 πρωτοί και τώρα, ναι. 20 λεπτάκια να πιέσει λίγο, να πάρει καμιά μπάλα, να δώσει καμιά κρουσιά. Αυτός ήταν ο ρόλος του στην ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Μαουρίτσιο γίνει καλά, θα είναι αυτός που θα μπει στη θέση του Αγκούστου. Δηλαδή εγώ περιμένω σε κάποια φάση κάτω από τον Ζίβκοβιτς, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, τον Μαουρίτσιο μπροστά τους, τον Λιμιό δεξιά, τον Γιαννούλη αριστερά, Μίσιτς, πώς το λένε, Πέλκα, Στόχ και πώς το λένε και Γιαννούλη. Ο Βιερίνια όταν θα μπει θα πάρει τη θέση του Πέλκα λογικά και στην κορυφή του Ζητέσκι. Ναι. Κάπως έτσι φαντάζομαι εγώ το σχήμα της ομάδας σε βάθος χρόνου. Ναι. Ο Νταλγκάς ο μεγάλος του Φερέιρα θα είναι στην αριστερή πλευρά. Δηλαδή εκεί όπου θα για δύο θέσεις θα είναι η Πέλκας, Βιερίνια, Στόχ, Μπίσεσβαρ, Καντουρί. Χάμος. Αν και ο Καντουρί μπορεί να μπει στη θέση του Μίσιτς όταν θα είναι καλά ή όταν θα χρειάζεται να είσαι σου Κροάτης ή για αλλαγή τέλος πάντων. Μπορεί να πάει και εκεί. Αλλά γενικά βλέπουμε την ομάδα, αυτά που λέγαμε και χθες, πρέπει να αλλάζει σιγά σιγά και να προσαρμόζεται στους παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτό που θέλει ο Φερέιρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι αυτό νομίζω, τουλάχιστον πλησιάζεστε σε αυτό που έχει πει, ότι θέλω να έχω δύο παίκτες εισάξιους σε κάθε θέση. Δηλαδή το βλέπεις λίγο ότι πάμε προς τα εκεί. Ως ένα βαθμό. Όχι στο απόλυτο προφανώς. Ναι, επίσης αυτό που, επειδή διαβάζω πολλά με τα γραφικά σενάρια και είναι ηλίθια τα περισσότερα, δηλαδή παιδιά, όταν θέλετε να γράψετε κάτι, ας έχει και μία λογική. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, ωραία, η μόνη ανάγκη που έχει για ποδοσφαιριστή είναι για backup του Γιαννούλη. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσο είναι φορτωμένο με αρκετά συμβόλαια το roster. Από τη στιγμή που ο Σβιντέσκι ενεργοποιήθηκε, έχει και την κάλυψη του ΑΚΠΟΜ, θα βγει χρονιά κουτσά στραβά. Η μόνη πραγματική ανάγκη αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται σεντερφόρ, γιατί χτυπά ξύλο παθαίνει κάτι ο έθνος, μπορεί να μείνει με έναν, αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ, αυτή τη στιγμή η μοναδική θέση που δεν έχει ο ΠΑΟΚ λύση αν γίνει κάτι με τον Γιαννούλη, χτύπα ξύλο, είναι για να ξεκουραστεί ο Γιαννούλης, γιατί θα κόκκινα συνεχώς και το έχει και ανάγκη. Ωραία, παίζει με εθνικές, παίζει όλο από την αρχή κτλ. Κτλ. Η μόνη θέση λοιπόν που αναζητά ο ΠΑΟΚ εν ώψη, πώς το λένε, του Γενάρη. Γενάρη, είναι αυτή του αριστερού full back. Ναι. Ένα παιδί δηλαδή που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία που ψάχνω πάω και είναι ένας παίκτης που θα είναι πιτσιρικάς στους 23-24 χρόνων, αν μπορεί να τον βρει ελεύθερο, αν δεν μπορεί με οψιόν δανεικό, όχι μεγάλη επένδυση, γιατί μιλάμε για ένα backup του Γιαννούλη. Εντάξει, ναι. Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ και σιγά σιγά νομίζω θα φανεί κιόλας ότι αυτή είναι η αναζήτησή του και τίποτα περισσότερο για τον Γενάρη. Τώρα αν βρει κάποιος σεντερφόρ φθηνό που να μπορεί να του δώσει βάθος, πιθανότητα τον πάρει. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε τώρα για αυτά. Από χθες πάλι έχει ξεκινήσει στην Πορτογαλία αυτό το θέμα με το ζαμπάκι της Sporting. Το ψάχνουν οι Πορτογάλοι, από πού ξεκίνησε, ψάχνουν το μάνατζερ του χθες για να τοποθετηθεί. Σήμερα είχα μια κουβέντα. Ναι. Εντάξει. Επειδή έχει κουράσει αυτό το πράγμα, έχουν φουσκώσει τα μυαλά των παιδιών με τις συνηθιότητες που τους μεταφέρουν οι μάνατζερ τους. Ωραία, παίζουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, έτσι ώστε να υπάρχει το όνομα στο προσκήνιο, που ουσιαστικά είναι μια επικοινωνιακή πίεση προς τον ΠΑΟΚ για να βάλει τον παίκτη, ναι. Γιατί αλλιώς πως θα πουληθεί. Εντάξει, αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο μοτίβο λειτουργίας, δηλαδή είσαι ο μάνατζερ του, έλα λίγο να τα πούμε αδερφέ, άμα ξαναδιαβάσω οτιδήποτε δεξιά-αριστερά που δεν έχει συνοδευτεί με μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, μια διάθεση για κουβέντα με μια ομάδα κτλ. Κτλ. Ο παίκτης σου δεν θα μπει ούτε στην προπόνηση. Ναι. Εντάξει.
Αν κάποιος, ξέρω εγώ, μου δηλώνει δυσαρεστημένος, π.χ. ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν παίζει, δεν κάνει, δεν ράνει, αν, ξέρω εγώ, αισθάνεται κάπου αλλού καλύτερα, κανένα πρόβλημα, το καλοκαιράκι φέρε μου 3 εκατομμύρια και πηγαίνει στη Βουλή της Παναγίας, ακόμη και από τον Ολυμπιακό αν είναι. Ναι, ναι. Καταλάβες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, λίγο να βάλουμε και τα πράγματα σε μία σειρά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παρέχει στους ποδοσφαιριστές του πάρα πολλά πράγματα. Παρέχει χρήμα, παρέχει καθημερινότητα, συνθήκες υψηλού επίπεδου, παρέχει δόξα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είχαν δει τίτλους μόνο σε ντοκιμαντέρ και έχουν σηκώσει 4 στα τελευταία 3 χρόνια. Ωραία. Δηλαδή, ας τα βάλουμε λίγο, το κλαμπ είναι πάνω από όλους. Όλοι οι άλλοι είναι μυρμήγκια. Συμπαραλαμβανομένου και εμάς, εντάξει. Ναι, ναι, προφανώς. Μπροστά στο κλαμπ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλοι ένα μηδενικό. Ή θα σέβεσαι το κλαμπ και τις συνθήκες που σου παρέχει και το που σου φτιάχνει τη ζωή, γιατί αυτά τα παιδιά θα φύγουν από εδώ και μπορεί, ξέρω εγώ, να μην ξαναβρουν ποτέ ένα συμβόλαιο σε αυτό του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, γιατί στα λόγια προτάσεις έρχονται, αλλά πούντες στην πράξη. Τέλος πάντων, να στο να παίξει ρε, και ας έρθει η πρόταση και τη συζητάς μετά. Το να το φουσκώνεις στο το μυαλό. Είναι και η πίεση του να παίξει. Yeah. Γι' αυτό γίνεται. Ναι. Ότι παίξει και να. Παίξει. Ναι. Βάλτε να παίξει γιατί τον θέλει Sporting. Να τον δούνε. Γιατί άμα δεν τον δούνε θα πούν γιατί δεν παίζει. Ναι. Θα τους πούμε εμείς γιατί δεν παίζει. Δεν έχει κάνει ένα κοντρόλ φέτος. Δεν μιλάμε για assisting goal. Εγώ δεν κατηγορώ τον παίκτη για τη διάθεση που έχει. Σε τελευταία παιχνίδια που μπήκε αλλαγή, η διάθεση ήταν μια χαρά, δεν του βγαίνει τίποτα. Γιατί το πήρε λάθος και τώρα που του στράβωσε σε σεζόν δεν του βγαίνει τίποτα. Εγώ λέω ότι είναι παιχτάρα. Εγώ λέω ότι μόλις το βρει θα είναι σημαντικός. Δεν μπορεί να βγάλει ο Λεμιός 50 παιχνίδια, θα το χρειαστούμε. Εντάξει. Ναι, αλλά κάπου να καταλάβουμε και ποιο είναι το στάτους του να πάμε στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με την εικόνα που έχει, δεν είναι ο απαραίτητος. Ναι. Είναι συμπληρωματικός και θα του δοθεί η ευκαιρία όπως περίμενε ο Ζίβκοβιτς. Ωραία, για να πάρει την ευκαιρία. Ο Σφιντέσκι. Ο Σφιντέσκι. Ο Μίσης που ήταν του πεταμού πέρσι. Ο Στόχ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ολόκληρος Στόχ με καριέρα από το βιογραφικό του ακόμα και πέρσι. Ωραία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα κάνουν ποτέ τέτοια χρονιά σε τον Στόχ. Ακριβώς. Σε ομάδα πρωταθλήτρια έφτασε με τσέχικη ομάδα στο 8 του Europa και είχε 14 γκολ και 14 assist. Και έφτασε να πάρει φανέλα βασικού τέλειο Οκτώβρη. Και δεν είπε κουβέντα. Δεν είπε κουβέντα. Δεν ανέβασε στο Instagram αν δεν με θέλει η Αλαχλή, ωραία, και θα δίνει 30 εκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, δεν ανεβάζει συνέχεια τον εαυτό του κάποια βιντεάκια που φτιάχνουν ειδικά για αυτόν. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία και ανεβαίνει η φωτογραφία Ζαμπά. Δηλαδή όλα μετράνε. Ναι, ναι. Όλα μετράνε. Είναι ένα σύνολο. Ναι. Εδώ λοιπόν εγώ θα δώσω χρόνο στον Χρήστο τον Καρυπίδη που είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Mm-hmm. Απλά έπρεπε να συμμαζέψει μια κατάσταση πάρα πολύ σύνθετη. Δηλαδή έδωσε το βάρος του κυρίως στο κομμάτι της προσαρμογής του προπονητή και τα πάει περίφημα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή φαίνεται η δουλειά του. Εδώ λοιπόν θα του δώσω λίγο χρόνο, γιατί έτσι πρέπει, σιγά σιγά πιστεύω και αυτά θα τα στρώσει. Ναι. Μακάρι. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μακάρι πραγματικά. Ναι. Τώρα κάτι άλλο. Δεν έχω να προσθέσω. Ξεκινάει και το μπασκετάκι, εγώ την βλέπω. Ξεκινάει, είναι το ημίχρονο. Πάω και είναι μπροστά με 2 πόντους, είπαμε. Στην Ουγγαρία. Δεν πήγε. Στο Βουδαπέστη είναι αυτό. Όχι, στο Μπατέλι είναι η πόλη. Δεν θα πάμε, όχι. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι η αλήθεια. Και μετά η ομάδα πάει Κολοσσό. Στο κατευθείαν, δεν πάει. Ναι, είναι λίγο μια δυσκολία αυτή για την ομάδα μπάσκετ. Για μπανάκι, είναι ό,τι πρέπει και παιδί. Στη Ρόδο. Ναι. Δεν μου λες, θα μας δώσεις μια τριάδα Champions League. Έχω δώσει στην στήλη Λεμπέτ. Θα δώσεις κάτι διαφορετικό εδώ. Δεν πάω διαφορετικό αυτό. Δεν αρέσει Σταύρο, τόσα μάτσα έχεις σήμερα. Τι λες μωρέ, 6 παιχνίδια εδώ, 5 παιχνίδια έδωσα. Τι άλλο να κάνω. Εντάξει, πρέπει να κρατήσεις και λίγο κάτι διαφορετικό. Δώσε μπάσκετ. Ξεκινάει NBA. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα από μπάσκετ. Στοίχημα. Δεν παίζω ποτέ.
Μια φορά έπαιξα over 1,5 τρίπον τον Καλάθης. Το λέγαμε. Έβαλε μισό. Ναι, ναι. Ήταν εκείνη καλή φορά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει ρε Σταύρο, εντάξει. Δεν θα σε χρησιμοποιήσουμε τότε. Θα διαφημίσει τη στήλη Λεμπέτ. Η στήλη Λεμπέτ. Ιατρείο με Σταύρο Κόκκα και Μπάμπι Μπατμανίδη. Μπαμπάμπι Μπατμανίδη. Βόβο, τα διαλύσεις όλα, έλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Σταύρος Κόλκας, πραγματικά τα διέλυσε όλα. Εμείς όμως θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Πάρε με τη στοίχημα.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Η στοίχημα προσφέρει πολλές επιλογές και είναι η κατάλληλη ημέρα να μπείτε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς, γιατί είναι πολλοί αγώνες και μπορείτε να κερδίσετε. Μαζί μας είναι και ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος στη Δευτέρα 39, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 36-44 στην Ουγγαρία επί της Σομπατέλη. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο και εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Εδώ είμαστε. Θα κάνουμε άλλη μια κουβέντα. Τώρα θα μιλήσουμε με Στέργιο Αναστασιάδη που έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Τι γίνεται, ρε Στέργιο? Αλήθεια είναι αυτό, αγάπη. Αλήθεια. Στέργιο, όλα εντάξει? Όλα μια χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε? Πάντα κάνουμε αυτό που πρέπει. Τα πήραμε όλα? Αργά ή γρήγορα το κάνουμε, ναι. Τα πήραμε όλα, εντάξει. Όλα καλά. Όλα είσαι έτοιμος για Βόλο? Σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε κι εμείς. Μπράβο, Στέργιο. Μπράβο. Μαζί με άλλους 4, 5, 6, 7.000 φίλους του ΠΑΟΚ. 2.000, εδώ έφυγαν 1.000 εισιτήρια σε μία μέρα, ναι. Δεν θα μείνει καρέκλα. Όχι σε τσιμπουράδικο, ούτε σε παγκάκι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με ένα πόντο 46 στην Ουγγαρία επί της Σομπατέλη. Στην τρίτη περίοδο, 4 περίπου λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Και ναι, Στέργιο, νομίζω ότι η πόλη, η μισή θα μετακομίσει στο Βόλο το Σάββατο. Και θα μείνει νομίζω εκεί κιόλας για ένα τριημεράκι, γιατί προσφέρεται, είναι καλό. Βέβαια. Μια χαρά. Είναι η Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κοζάνη, από το Βόλο φυσικά υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟ, Κλάρισα, από Αθήνα ενδεχομένως, θα υπάρχει κινητοποίηση. Θα γίνει ένας χαμός νομίζω. Και το γήπεδο προσφέρεται. Ναι. Μεγάλο γήπεδο, δεν έχει ο Βόλος βάση οπαδών, δεν έχει καταφέρει ακόμα να συγκινήσει κάποιους ουδέτερους ή κάποιον φίλο του Ολυμπιακού Βόλου, της Νίκης Βόλου και να γίνει νούπος του Βόλους. Ναι. Οπότε νομίζω ότι και ο Αχιλλέας Μπέος θα είναι ευχαριστημένος, γιατί και τα έσοδα δεν τα λες και πολλά. Δηλαδή τώρα πια εισιτήρια και πια διαρκείας δεν υπάρχει. Ο Βόλος δεν έχει βάση οπαδών. Όχι, θα είναι μια καλή ημέρα για τον Βόλο. Ναι, και γενικότερα για την τοπική κοινωνία. Ναι. Εντάξει, είναι όλα μέσα στο ποδόσφαιρο. Η μετακίνηση οπαδών ή το ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού της ΑΕΚ πάντα φέρνει και έσοδα στην τοπική κοινωνία. Θα ψαχτείς που θα πάμε? Ορίστε. Θα ψαχτείς που θα πάμε? Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τον Βόλο. Θα κάνω 2-3 τηλέφωνα. Μπράβο, Σταγί. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά γενικά το σημαντικότερο είναι η ομάδα να πάρει τη νίκη, να συνεχίζει έτσι, εντάξει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς. Ωραίες είναι και οι εκδρομές. Και ο κόσμος θα χαρεί το μεσημέρι στο Βόλο, γιατί ο καιρός μάλλον θα είναι καλός. Mm-hmm. Αλλά αν δεν κερδίσει η ομάδα, τα μισά θα πάνε στράφη. Εντάξει. Δηλαδή από τους 5.000 που θα πάνε, δεν ξέρω πώς θα πάνε. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Κανείς νομίζω. Θα είναι 4, θα είναι 5, θα είναι 6, δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι το 99% θέλει να πάει να δει τον ΠΑΟΚ να κερδίσει στο Βόλο. Ναι. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, συνδυάζονται πάντα μέσα σε μια ωραία εκδρομή, αλλά αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να επιστρέψει κάποιος στην πόλη του έτσι με καλά συναισθήματα. Οπότε εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα ο Βόλος. Τον έχω δει αρκετά, έχω δει ολόκληρα παιχνίδια και εκδεταμένα στην ιότητα, μια χαρά ομάδα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει από ομάδες και ομάδες. Ο απλά σοβαρός ΠΑΟΚ θα πάει στο Βόλο, θα πάρει την νίκη και θα δει μετά πώς θα προετοιμαστεί για να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Κοίτα, είναι νωρίς ακόμα για εκτιμήσεις, ενδεκάδας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το λέγαμε και πριν με τον Σταύρο και συμφωνώ. Νομίζω ότι η μία πιθανή αλλαγή είναι αυτού Μπίσεσβαρ. Με βάση την εικόνα τουλάχιστον όλο αυτό το διάστημα και προχθές. Κοίταξε, αυτό το λέγαμε ότι ήταν πιθανό και τις προηγούμενες αγωνιστικές. Συνεχίζει και εμπιστεύεται τον Ολλανδό. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να το κάνει. Ναι. Ίσως και το παιχνίδι προσφέρεται να κάτσει λίγο
στον πάγκο ο Μπίσεσβαρ. Mm-hmm. Μήπως είναι καλύτερος με τον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί θα το χρειαστεί ο ΠΑΟΚ λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν είναι καλά, το λέμε από τον... Από πότε το λέμε, από τον Αύγουστο το λέμε. Από τον Άγιαξ. Δηλαδή μετά τα μάτια με τον Άγιαξ δεν έχει κάνει ο Μπίσε ένα καλό παιχνίδι. Ναι. Και να πούμε ότι εκεί ήταν κακός, κακός το άλλο, κακός το άλλο, αλλά εκεί ήταν, δεν ήταν ούτε εκεί. Δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Ναι. Και τίνει να μην κάνει ούτε τα βασικά. Και υπάρχουν απαιτήσεις γιατί είναι ο Μπίσε μα. Ναι. Δεν είναι κάποιος παίκτης που δεν την βρίσκει και δεν έχει ποιότητα. Εντάξει, ναι. Είναι για μένα ο πιο ποιοτικός μεσοποιητικός του ΠΑΟΚ. Στην αυτό που λέμε, στην καλή του μέρα ανεβάζει όλη την ομάδα. Ναι, δεν το κάνει μέχρι τώρα. Προφανώς ευθύνεται και το σύστημα, προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ατομικά. Οπότε από τη στιγμή που ο αρχηγός είναι καλά ο Βιερίνια, υπάρχει και ο Στόχ που μια χαρά τα πήγε για πρώτο μάτς στη Super League, mm-hmm. έχοντας την πλάτη του μόλις 21 λεπτά σε Champions League και Europa League, δύο συμμετοχές, 10 λεπτά η μία, με τον Άγιαξ, 11 με την Σλόβαν, μια χαρά τα πήγε ο Στόχ. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει ένα γεμάτο ρόστερ, μπορεί κάλλιστα ο Μπίσε να κάτσει στον πάγκο να πάρει ανάσες, δεν ξέρω, να πάρει κάποιο μήνυμα από τον Φερέιρα και να εμφανιστεί από τον Παναθηναϊκό και μετά τελείως διαφορετικός, γιατί ο ΠΑΟΚ θα του χρειαστεί πάρα πολύ και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, έχω την εντύπωση, περισσότερο σίγουρα στο μάτς με τον Όφη στο Γεντή Κουλέ και σίγουρα περισσότερο στις 1 Δεκεμβρίου που ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάνω σε αυτό και στο αν αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Μπίσεσβαρ την κατάστασή του, νομίζω ότι αυτό που είπε ο Βαρέλα προχθές στο pre-game στο ΠΑΟΚ TV, η ατάκα ότι μπορεί ο Θεός να μου έστειλε τραυματισμό γιατί έπρεπε να γίνει έτσι και να δω λίγο τι συμβαίνει γιατί δεν είμαι στα καλά μου, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ναι, φαίνεται ο Βαρέλα να έχει πείγνωση γενικότερα. Είχε γράψει και κάτι ανάλογο και όταν τραυματίστηκε. Ναι. Ότι πρέπει να επιστρέψω καλύτερος από την μέχρι τώρα. Δεν βγαίνεις ρε εσύ να πεις εύκολα ότι τραυματίστηκα στο κατάλληλο σημείο. Όχι, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Απλώς έχει συνέστηση γενικότερα ο Βαρέλα. Έτσι δεν μπορεί φαίνεται. Να πει ότι ναι. Δεν έχει συνέστηση. Όπως είναι για παράδειγμα ο Ζαμπά. Δεν έχει ο Ζαμπά συνέστηση. Ναι, νομίζω όχι. Τι γίνεται, νομίζω. Δηλαδή μπορεί ο Ζαμπά να νομίζει ότι να έχει την απορία γιατί δεν το καλούν στην Εθνική Βραζιλία. Τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω. Ναι. Ο οποίος Ζαμπάκη απενεργοποιήσει τα σχόλια στο Instagram. Αλήθεια, δεν το είδα αυτό. Εδώ και καιρό, δηλαδή από ό,τι έχω αντιληφθεί, αφήνει μόνο επιλεγμένους φίλους του. Α, δεν το είδα. Ολιβέιρα ή συμπαίκτες του, ναι, δεν υπάρχουν σχόλια φιλάθλων. Σοπαρέ. Και αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να δεχτεί, ας πούμε, την άσχημη κριτική. Δηλαδή, ο Άρντα το είχε κάνει αυτό. Αυτό πήγα να σου πω, ότι θυμίζει λίγο ο Άρντα. Ναι. Ο οποίος είπε απειλούσε ανοιχτά. Εντάξει, όποιος με πει κάτι αρνητικό θα τον μπλοκάρω. Καλά, αυτό κάνει γενικά αστέρια, δεν είναι. Αλλά. Πρακτική. Ναι. Τσέκαρε το λίγο, αλλά νομίζω ότι δεν έχω δει λάθος. Έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια. Για κάτσε. Των φίλων του, αλλά αφήνει επιλεγμένους φίλους του όπως πρώην συμπαίκτες ή κολλητούς από τη Βραζιλία και γράφουν. Αποθετικά. 5-10. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι στις τελευταίες αναρτήσεις βλέπω 10 σχόλια, 12. Ναι, όντως. Λογική λέει ότι θα ήταν 200, 500, 1000 σχόλια. Ναι. Εντάξει, οπότε δείχνει ότι δεν έχει θέμα. Ναι. Νομίζω ένας που έχει ισχυρή προσωπικότητα δεν τον πολύ νοιάζουν τι λένε από κάτω. Εντάξει, δεν μιλάω να τον βρίζουν τον άνθρωπο. Εντάξει, είναι άλλο η κριτική που πρέπει να του γίνει και άλλο οι κραυγές, οι άναρθες και οι αφορισμοί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ, απέδευτοι και δεν ξέρουν ακριβώς. Εντάξει, έχουν ένα πληκτρολόγιο και ένα κινητό και νομίζουν ότι μπορούν να ορίσουν τη ζωή του άλλου. Υπάρχει ένα μέτρο. Το λέγαμε, αν θυμάσαι, και πέρσι με την σύζυγο του Βέρμπλουμ. Ναι. Δεν μπορείς να επεμβαίνεις και να γράψεις ό,τι σου κατέβει. Σωστό. Δηλαδή, στη γυναίκα σου να είσαι στούζα ή στα παιδιά σου να μπορείς να μιλήσεις, ξαφνικά στο Ζαμπά να βγάζεις τον Τζεκεβάρα από μέσα σου. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτή η παρέθεση για τον Ζαμπά, ο οποίος δεν είναι καλός ούτε το μάτς με τη Λαμία, θα μου πεις πήγε σε ένα σημείο που πάω και είχε ουσιαστικά ρίξει ταχύτητα, αλλά και πάλι. Πήγε να κάνει δύο φορές control 3, δεν. Πήγε να περάσει δύο πάσεις, δεν. Γενικότερα δεν. Ναι, του βγήκε τέλος πάλι. Πάντων, το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πάρα πολλούς εισάξιους ποδοσφαιριστές και δεν εξαρτάται από κανένα Ζαμπάκι, από κανένα Μπίσεσβαρ. Υπάρχει ο Βιερίνια, υπάρχει ο Πέλκας. Υπάρχει ο Πέλκας φυσικά, υπάρχει ο Άκμον, υπάρχει ο Σβιντέρσκι. Γενικότερα και στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Μίσιτς, υπάρχει ο Εσίτη, υπάρχει ο Μαωρίσιο, ελπίζουμε σύντομα. Κάποια στιγμή στα κοντά.
Υπάρχει ο Αγκούστο, έχει ο ΠΑΟΚ υλικό. Οπότε για ένα μάτς εβδομάδα καλείται ο Φερέρα, το λέμε συνεχώς, να βρει τους 14 που θα το κάνουν τη δουλειά και θα προχωράει ο ΠΑΟΚ με νίκες. Ναι. Δεν είναι εύκολο το να διατηρήσει την ισορροπία αυτή. Εγώ το καταλαβαίνω και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Όταν έχεις 21-22 παίκτες που νομίζουν ότι δικαιολογημένα ή όχι πρέπει να παίζουν βασικοί, το να τους έχεις όλους ευχαριστημένους και να τους πείσεις ότι πρέπει να βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα δεν είναι εύκολο, ειδικά για νέο προπονητή. Ο Λουτσέσκου το κατάφερε μετά από ένα χρόνο δουλειάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα από τις νίκες βοηθάει όλο το οικοδόμημα. Οπότε καλό είναι ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει έτσι το δρόμο που έχει χαράξει, βελτιωμένος κόντρα στην ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Πολύ καλός και στον Ατρέα Τρίπολης, παρότι δεν εντυπωσίασε. Καλός στη Λαμία από το ημίχρονο. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Ένα καλό ημίχρονο και στο Βόλο θέλει. Παρότι είναι ο Βόλος πολύ καλύτερη ομάδα από τη Λαμία, δεν το συζητάω. Ναι, σίγουρα, ναι. Φέτος ειδικά έγινε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει βρει παίκτες ο Μπέος, πραγματικά εντάξει, μπράβο του. Δηλαδή και ο Τόρες, ο Αργεντίνος και ο αριστερός μπακ ο Φεράρα ή Φεράρι. Φεράρα. Ναι, και αυτός πολύ καλός. Γενικότερα είναι μια ομάδα που αν της δώσει προσοχή μπορεί να περθεί πίσω στο σκορ, μπορεί να περθεί ισόπαλος. Εντάξει, το έδειξε ο Πόλος και μέσα στην Ριζούπολη κόντρα στην ΑΕΚ ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις όπως έγινε με τη Λαμία. Η Λαμία ήταν αποκαρδιωτική. Ναι, ναι. Δηλαδή τουλάχιστον στην Τούμπα έμοιαζε με ομάδα Β' Εθνικής. Όχι, ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει. Δεν περιμένει να κλειστεί πίσω όλος. Μια χαρά είναι ο Βόλος. Περιμένει να δει ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Ξαναλέω, η εικόνα της Λαμίας ήταν για μένα Β' Εθνικής. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν, παράδειγμα, δεν ήταν. Ο Γυμιακός ή δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα, ο Ηρακλής Ψαχνών, αν έπαιζε στην Τούμπα, έτσι θα έπαιζε, όπως ναι, η Λαμία. Ναι, ναι. Αλλά ο Βόλος στα περισσότερα μάτια ήταν καλός. Και προσπάθησε να παίξει και ποδόσφαιρο και φάσεις είχε και τελικές είχε. Και δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την πάρεις αψήφιστα. Και να πας να κάνεις ένα χαβαλέ και να φύγεις με το διπλό. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ είναι απλά σοβαρός, δεν χρειάζεται να πιάσει κάποια σούπερ απόδοση. Αν το κάνει, θα είναι προς τέρψη των φίλων που θα πάνε στο Βόλο και όσοι δουν το μάτι την τηλεόραση ή το ακούσουν ραδιοφωνικά. Μακάρι να συνδυαστεί μια νίκη με ένα μεγάλο σκόρ ή μια καλή εμφάνιση. Καλό είναι αυτό γιατί παίρνουν και οι παίκτες αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση και ο Φερέρα, γενικότερα όλος ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι όπου ο αίτητος πρωταθλητής πρέπει να βάλει ο ίδιος τα χέρια του στα μάτια του για να χάσει βαθμούς. Ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα, είτε παίξει ο Πίσες, είτε παίξει ο Ζαμπά, είτε παίξει ο Βιερίνη, είτε παίξει ο Άκπομ. Μπορεί να κάνει πολλούς συνδυασμούς πλέον ο Αμπέλ Φερέρα και αυτό είναι το καλό. Και όλα αυτά το έχουμε ξαναπεί αγάπη πριν τα κρίσιμα παιχνίδια. Δηλαδή από τον Όφη και μετά ο ΠΑΟΚ, εντάξει υπάρχει ενδιάμεσα από Όφη και Ολυμπιακό το μάτς με τη Λάρση στην Τούμπα. Που λογικά ο ΠΑΟΚ θα το καθαρίσει και αυτό. Αλλά και το παιχνίδι με τον Όφη και το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Οπότε μακάρι και ο αρχηγός να βρει περισσότερο ρυθμό και ο Ίκας να αρχίσει να πατάει καλά γιατί δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από το μάτς με τη Λαμία. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ να έπαιζα μπορεί να ήμουν υποφερτός στην άμυνα. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι ο Ίκας. Σωστό. Η Λαμία έχει δύο τελικές και η μία ήταν, εντάξει πήγε στο σημείο του κόρνερ το σου του Δημούτσου, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο μέρος. Mm-hmm. Αλλά γενικά εντάξει πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίρνει νίκες. Τώρα αν στο διάστημα αυτό χάσει κάποιον βαθμό Ολυμπιακός ή βαθμούς καλύτερο θα το δούμε. Ναι. Εντάξει, θεωρητικά η ΑΕΚ ας πούμε ξέρει ότι αν χάσει τον Ολυμπιακό ανοίγει πολύ διαφορά της. Δηλαδή τώρα είναι η ΑΕΚ στο μείον 5 από Ολυμπιακό, μείον 3 από τον ΠΑΟΚ, το να πάει από τον Ολυμπιακό στο μείον 8 και από τον ΠΑΟΚ στο μείον 6 αρχίζει και μεγαλώνει ψαλίδα. Οπότε ίσως αυτό οδηγεί στους παίκτες της ΑΕΚ να πάρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο στο Καραϊσκάκι ναι. με αυτά που συμβαίνουν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Να δούμε την ΑΕΚ πώς θα λειτουργήσει έχει, εκεί. Σαφώς και έχει. Το μάτι είναι Κυριακή. Οπότε δεν θα έχουμε ΠΑΟΚ να ασχοληθούμε. Ναι. Εκείνη την ώρα. Οπότε αν έχουμε καλή ψυχολογία από το διπλό, νομίζω θα καθίσουμε όλοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτή τη ομάδα να δουν το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα. Την ώρα ναι. που στην Ουγγαρία ξεκινάει το εδώ η τέταρτη περίοδος, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 56-55 επί της Σομπατέλη για το Basketball Champions League. Αλλά ναι, επιστρέφοντας στα ποδοσφαιρικά, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ΑΕΚ. Γιατί εντάξει, πολύ στο περιθώριο έχει μείνει, πολύ δεν σχολιάζει, δεν μιλάει
στα φανερά. Αλλά τώρα, αν γίνει κάτι στέργιο, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Κοίταξε, η ΑΕΚ, εντάξει, με 21 γκολ έχει μαζευτεί, αλλά και πάλι υπολείπεται πάρα πολύ σε ποιότητα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν έχει καμία σχέση. Ένας Λιβάγια που γι' αυτός πρέπει να έχει τη μέρα του για να κάνει διαφορά. Ο Βράνιες που κάνει αυτά τα πάρτι, τα ωραία τα... Ναι, τα πάρτι. Ναι. Τώρα ο Μάνταλος και ο Αλμπάνης... Και ο Μάνταλος όμως έχει και ένα θέμα. Ο Μάνταλος κάτι έβλεπα, πήρε πριν το μάτι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει στα play-off με ένα μείον 12, μείον 14 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να απειλήσει τους δύο, δηλαδή να κάνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκη, όταν έρθει το μάτς του Τούμπας να πάρει ένα διπλό, να καθαρίσει όλα τα λεγόμενα μικρά μάτς. Δεν νομίζω η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά εντάξει, ντέρμπι δίνει και αυτό. Ο Ολυμπιακός με ξένο διαιτητή δεν τα πάει καλά. Ούτε αυτός, όπως και η ΑΕΚ. Έχει δύο νίκες σε 13 μάτς και η ΑΕΚ μαζί. Ναι. Τα καλά χρόνια που είχαμε τον Σπάθα, τον Καλογερόπουλο, τον Δημητρόπουλο, τον Παπά, αυτά περάσανε. Ναι. Δυστυχώς, ωραία χρόνια γίνα. Τα πιο παλιά δεν θα θυμάσαι σίγουρα εσύ με Παπουτσέλη, με... Ε, όχι, πας πολύ πίσω, όχι. Άλλα χρόνια γίνα. Υπάρχει και το ΒΑΡ βέβαια, και εκεί μπορούν να κάνουν τα δικά τους. Κοίταξε, ένας κουμπαράκης στο χορτάρι ή στο ΒΑΡ πρέπει νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, θα πάει εξαιρετικά ο κουμπαράκης. Ναι, ναι. Η δουλειά γίνεται. Πλέον δεν έχει τη δικαιολογία ότι, όπως είχε στο πρώτο μάτσο, ότι να ο Τζοβάρας δημιούργησε το πλάνο. Ναι. Αλλά, εντάξει, ένας κουμπαράκης στο Καραϊσκάκη, στο ντέρμπι, να είναι και ευχαριστημένος και ο Κρυσάβας, γιατί η διαιτησία λέει παίζει στο Ολυμπιακό 80-20, κατά, όχι υπέρ. Ναι. Το ακούσαμε και αυτό. Okay, ναι. Τέλος πάντων, το σημαντικότερο όλο είναι και χρονικά, αλλά και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Που και εδώ θα δώσει συνέχεια στα ήττα σερί του, και αυτό είναι σημαντικό. Για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, για τους αντιπάλους. Γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός αγχώνεται όταν βλέπει τον ΠΑΟΚ να μην χάνει στο Περιστέρι, να μην χάνει στο ΆΚΑ, να μην χάνει στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, είναι μετρημένα τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει θεωρητικά να χαλάσει το αίτητο και να μην πάρει ούτε ένα βαθμό. Μέσα στα μάτς αυτά δεν είναι το μάτς με το Βόλο. Ναι. Με κάθε σεβασμό στην νέα ομάδα του Αγγιλέα Μπέο. Ναι, σαν θεωρητικά δεν είναι, εντάξει. Καλή ομάδα, με καλούς ποδοσφαιριστές, καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται έχει γίνει. Και μπράβο ξαναλέω στον Αγγιλέα Μπέο, γιατί βάζει τα γυαλιά σε πολλούς με τις επιλογές του, χωρίς να σκορπάει παχτολό εκατομμυρίων. Βρίσκει παίκτες δηλαδή, πραγματικά, okay, μπορεί σε ένα χρόνο να απασχολήσουν τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και ήδη... Ειδικά ο Τόρες νομίζω ξεχωρίζει. Ναι, και ο Μπακ είναι καλός, ξαναλέω. Δηλαδή, δεν είχα θέμα να το δώσω στον ΠΑΟΚ σαν backup του Γιαννούλη. Ναι. Μια χαρά είναι, ο άνθρωπος κάνει τα βασικά και ακόμα παραπάνω. Και φαντάζομαι δεν παίρνει 900.000 το χρόνο. Όχι, προφανώς. Εντάξει. Οπότε, ό,τι και να κάνει ο Βόλος, όμως αν ο ΠΑΟΚ είναι αποτελεσματικός στην άμυνα, δεν κάνει κάποιο τραγικό λάθος, εντάξει, και ένα γκολ θα μπει και δύο θα μπουν, μπορεί να μπουν και τρία. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταματήσει ο Βόλος τον ΠΑΟΚ αν είναι σε μια υποφερτά καλή μέρα. Ο Σβιντέρσκι, ο Βιερίνια, ο Μπίσβαρο, ο Πέλκας, δεν ξέρω ποιοι θα αγωνιστούν ακόμα. Οπότε να έρθει ακόμα μια νίκη. Αυτό που λέγαμε πριν, να καθίσουμε να δούμε αν είναι το παιχνίδι Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Θα ανεβάσουμε πάλι πίεση, κάτι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι άλλο λες. Πάλι το ΒΑΡ, διαιτητής, κάτι θα γίνει. Δεν. Ναι. Οι άνθρωποι δεν κολλάνε πουθενά, δεν τους νοιάζει τίποτα. Να μην σχολιάσω και εγώ αυτά που γίνανε στο Ολυμπιακός Μπάγερν. Ρε εσύ, πραγματικά νέους. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά. Έχουν ξεκινήσει, κυκλοφορούν και φωτογραφίες, δηλαδή... Δεν ξέρω. Κάτσε να κάνω λίγο μια ανανέωση σε 2-3 σαν... Μήπως έχουμε μια δήλωση του κ. Βγενάκη. Δεν έχει ακόμη, δεν στρέβει, δεν έχει ακόμη. Κάτι... Είναι αργά, είναι αργά, μάλλον η ώρα δεν βοηθάει. Λες. Ο Σαλάχ. Όχι, όχι, δεν έχει κάτι. Σκόνιαρης, δεν βλέπω κάτι. Έχει Champions League, είναι η ώρα περασμένη, είναι δύσκολη μέρα. Το 2023 τοποθετεί τη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης. Έλα ρε στέριο. Έλα ρε στέριο. 2023 ρε εσύ. Δεν μου λες για το... Έλα, έλα, πες. Πες, τι να πω, για το μετρό τι να πω, για την άλλη την ομορφιά το... αυτό με τον Κοροβέση. Ναι, το πολύ ωραίο. Όλα καλά, δεν...
Έτσι έχουν μάθει άνθρωποι. Άμα περπατάς, λέει, στο εμπορικό και εμφανιστεί κάποιος και ένα τάκι, λέει, θα είναι θέμα. Ναι, ναι, δεν νομίζω να... και το διευκρινίζει κιόλας. Πρόσεξε, κοίταξε. Λέω εγώ ανέλυγε, τώρα, λέει. Αν έλεγε ο Φίλτατος, το κόσμημα αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει. Αν έλεγε ότι, ρε φίλε, κοροδέσει, αν σε ένα στο επόμενο παιχνίδι έρθει ένας παίκτης και σπάσει το πόδι. Ναι. Βλέπεις όμως ότι λέει, αν σε κάποιο εμπορικό, ναι, 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 του δίνει και πληροφορία κιόλας. Λέει ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να σκοντάψει και να πέσει επάνω σου. Και να σου κάνει τάκλιν, είπε. Ναι, τάκλιν. Ναι, ναι. Στο εμπορικό τώρα, πρόσεξε. Ναι. Στο εμπορικό. Δηλαδή συμβαίνει κάθε μέρα αυτό το πράγμα στο εμπορικό, ε. Μας και είπε κιόλας, είπε κιόλας γενικά ότι εσείς όλοι που πέφτε έτσι πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού, ναι, να σταματήσουν αυτά. Αλλά στο εμπορικό τοποθέτησε τον κοροδέση. Ναι. Δηλαδή εκεί που θα παίρνει το γάλα ή θα ψωνίζει κάποιο ρούχο, να βλέπει και γελοτάκλιν από πίσω του. Ναι. Τι είναι αυτά, ρε Στέργια. Αλλά όταν η συγκεκριμένη δεν τους τιμωρεί κανείς ούτε καν τα βασικά, μια επίπληξη, κάτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαν μπει τα παρόμοια και πριν την επίπληξη στον Τζίλο. Ναι. Δεν έγινε τυχαία, κάτι. Τυχαία, ναι. Άρα θα πούνε και για τον Κοροδέση, θα πούνε και για τον Βιερίνια, θα πούνε για τον... για όποιον θέλουν να πούνε. Τυχαία, ναι. Δεν τους σταματάει κανείς τα παιδιά αυτά. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω πραγματικά πλέον. Κοφεύουν όλοι. Δεν ακουμπάει κανείς ούτε τον Κεσάβα, ούτε τον Κυράκη, ούτε τον Κυρτάκη, δεν. Όχι, ρε, ο καθένας λέει ότι θέλει. Από αυτή την πλευρά. Άλλωστε, ναι. Το κουμάντο το κάνουν αυτοί. Ναι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν. Χρόνια τώρα ο Ολυμπιακός αυτό πρεσβεύει. Τώρα άλλους για να τους καλέσουμε, κόβουμε λίγο τις δηλώσεις, αλλάζουμε λίγο τα λόγια, κάνουμε μια κοπτοροπτική και όλα καλά. Κάτι ο κύριος Αβγενάκης έτσι να πει, δεν ξέρω. Ναι, ήταν το Ολυμπιακό αυτή μάλλον, αγάπη, Δεν ξέρω, ρε Στεριώδη, σου λέω, μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπος. Εκτός αν είναι το κόκκινο στη μόδα για το φθινόπωρο του 2019, δεν ξέρω τι παγκόσμιες τάσεις. Ναι. Δηλαδή βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες, κόκκινη τσακέτα, ένα παιδί με ένα στυλιάρι. Ναι. Εντάξει. Ένα άλλο παιδί κόκκινη κουκούλα με άσπρη, ένα άλλο παιδί κόκκινη κουκούλα με άσπρη, πολύ το κόκκινο. Πολύ, ναι, γιατί παίζει. Γιατί ρωτάω σαν πιο ειδική, μήπως είναι το κόκκινο στη μόδα φέτος. Κοίτα, ότι είναι ρε παιδί μου. Το κορτό ή το χρυσαφί. Είναι, αλλά είναι. Εγώ νομίζω ότι στην προηγούμενη περίπτωση φταίει η ώρα και υπάρχει δυσκολία γιατί είναι αριστερό, έχει τόσα πράγματα, γιατί δεν είναι γεμάτη. Να ενημερωθούμε, να δούμε λίγο τι έγινε. Θα περιμένουμε, αγάπη, τον αγαπημένο μας υφυπουργό. Θα πει κάτι, πιστεύει στο τέλος ή απλά θα περιμένουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι... Όχι τι... ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε τα επεισόδια, Στέργιο. Εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε με ένα χαμόγελο. ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδικάσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σημερινή εισβολή χούλιγκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι εισβόλεις δεν έχουν... Λέει ότι δεν έχουν ούτε μία θέση στην οικογένεια του Ολυμπιακού και ούτε μία σχέση με την οικογένεια του Ολυμπιακού μας, Στέργιο. Ναι. Ναι. Αν σταματούσαν, αγάπη, στο... στο θέση. Δεν έχουν θέση. Κάτι θα ήταν. Ναι, αλλά δεν έχουν σχέση, παιδιά, εντάξει. Ναι. Ναι. Αν θα διαβάζουν εκεί στο Πασαλιμάνι και στο Κορυδαλό και στην Τρούμπα, μπορεί και να χαίρονται κιόλας. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα εδώ και 30 χρόνια, δεν τους καίγεται καρφί. Είναι και άτυχη, και γιατί παίζανε κανονικό μάτς που είναι με την Bayer. Δηλαδή θα παίξει παντού στην Ευρώπη. Παίζει ήδη μάλλον παντού στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο σοκ. Δηλαδή είναι θέμα λίγο. Ο Σταύρος πριν μου έλεγε ότι το βίντεο θα μπορεί και να εξαφανιστεί. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Εγώ λέω ότι από την προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έγινε στο Ολυμπιακός Λαμία. Ναι. Δεν ξέρω. Και έχει αποδείξει η Μπάγκερ ότι δεν αφήνει κάτω να πέσει τίποτα. Ναι. Ναι, και όσο να πεις, κάποια άκρη στην ΟΕΦΑ θα έχει η Μπάγκερ. Ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Τι να πω, πραγματικά. 61-58 το μάτι στην Ουγγαρία, ισοπατέλη μπροστά πλέον. 6-42 για το φινάλε. Τα βίντεο όντως είναι σοκαριστικά. Ναι, ρε, σιγά-σιγά. Και οι φωτογραφίες είναι και τα βίντεο είναι. Ναι. Παράλληλα, παρά να διαβάζουμε ότι κάποιοι εμποδίζουν να πάρει πίσω το διαβατήριο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ναι, ναι. Πώς θα τους άνθρωπους να αντέξει, δηλαδή τι πόλεμος θα κάνουν. Πόλεμος, ρε Στέργιο. Δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Έχουμε ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό, με την Νότικα, με το διαβατήριό μας, με τις δίκες, δηλαδή πώς να αντέξουμε. Δηλαδή. Δεν μας αφήνουν να γιάσουμε, Στέργιο, τίποτα. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω ότι οι δικαστικοί που ψήφισαν
υπέρ του να μην πάρει το διαβατήριο, να μην θέλει να πάνε στη Χιλή και στην Βενεζουέλα. Ναι, ναι. Ή στην Αλάσκα ή ξέρω εγώ στην Παππούα Νέα Γουινέα, να μην δώσει στην Ελλάδα. Να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά του. Εντάξει, το κάνουμε πλάκα γιατί. Δεν μπορούσα να το δει σοβαρά. Θα ξεκινήσουμε κι εμείς να βρίζουμε, τουλάχιστον εγώ. Και δεν θέλω. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Τα έχουμε γράψει 100 φορές. Έχουν όλοι εκθέσει ανεπανόρθωτα μέσα σε 2 μήνες το Λευτέρη Αυγιανάκη. Τον έχουν κάνει ρεντίκολο. Όταν ναι. μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να κάνει και να μην υπάρχει αντίδραση, τον έχουν εκθέσει. Αν ο υπουργός δεν θέλει να τον καταλάβει ή απλά δεν έχει τη δύναμη να βγάλει μια ανακοίνωση. Εγώ έχω κολλήσει και να λέω με τον Κυρσάβα, γιατί ο άνθρωπος τα προηγούμενα χρόνια τον ξέραμε, αλλά νομίζω έχει αποφασιστεί. Και καλά κάνει και πολύ καλά κάνει τη δουλειά του, αφού δεν τον καλεί κανένας έστω για τα μάτια του κόσμου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κληθεί σωστά για την ανακοίνωση μετά το Μάτσι Ντονάρη, ο Άρης έχει κληθεί, παράγοντες έχουν κληθεί, ο Αλέξης Κούλης έχει κληθεί, ο Κυρσάβας μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, στο περιβάλλον αυτό ζούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟ γενικότερα για να κόψει λίγο τη φόρα των πυρεωτών. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην μπορεί. Τουλάχιστον η ομάδα να κάνει αυτό που μπορεί και όταν έρθει η ώρα για το μάθημα τον Ολυμπιακό να δούμε τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το σκηνικό που θα υπάρχει και τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για μια ακόμα φορά στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Μέχρι τότε είναι μεγάλη ανάγκη για την ομάδα να συνεχίζει με νίκες και να πάει είτε στη χειρότερη στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό είτε ακόμα να πάει στο βαθμό ή ακόμα και μπροστά από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ξαναλέω, εγώ περιμένω από τον Ολυμπιακό, εάν τα παιχνίδια είναι 50-50 και κρυφτούν στο χορτάρι, έχω τον Ολυμπιακό υποψήφιο να χάσει βαθμούς και με την ΑΕΚ και στο μάτς που ακολουθεί με την Ξάνθη στα πηγάδια. Ναι, δεν αποκλείεται. Από αυτό που έχουμε δει με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι που να μπεις μπράβο στον Ολυμπιακό, κέρδιζε. Είναι ένα παιχνίδι μόνο με τον Βόλο στο Καραϊσκάκης, που και πάλι δεν ήταν για 5-0, ήταν το παιχνίδι για ένα 2-3-0. Μόνο αυτό το παιχνίδι υπάρχει. Τα άλλα τα παιχνίδια, είτε ο Ολυμπιακός θα κέρδισε με το ζόρι, είτε χρειάστηκε την αμέριστη βοήθεια του Κουμπαράκη και των φίλων του, και του ΒΑΡ. Άρα θα περιμένουμε να δούμε αν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια και μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν συμβεί αυτό, νομίζω το θέμα θα το έχει ο Ολυμπιακός και όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ πάει προπροεγόμενος ή ακόμα και ισόβαθμος, όχι ότι να πάει στο μείον 2 θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κοιτάξει μέσα στο χορτάρι να πάρει τη νίκη. Αυτό που έκανε και με το ΜΑΣ με τη Λαμία και σε όλα τα ΜΑΣ που έπαιξε φέτος στην Ελλάδα. Τώρα, το πήγαμε λίγο μακριά, αλλά πάντα και πλησιάζει, δεν είναι πολύ μακριά τον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όχι, μία Δεκέμβρη. Οπότε θα περάσει ένας μήνας χαμπάρα. Εδώ πέρασαν νερό οι δύο διακοπές λόγω των εθνικών. Ναι. Δεν θα περάσει τώρα ένας μήνας με παιχνίδια, που και πάλι υπάρχει διακοπή. Αλλά εντάξει, τελευταία είναι, θα ξέρεις αγάπη. Δεν είναι και άλλη τον Δεκέμβριο. Μία διακοπή ακόμα, κουράγιο. Και μετά μας απασχολήσει το Euro, δεν θα είναι η Ελλάδα εκεί. Εντάξει. Δεν πειράζει, θα το αντέξουμε. Θα το αντέξουμε, θα είμαστε στο Μουντιάλ. Βεβαίως, βεβαίως. Με Πασχαλάκη, Πέλκα, Γιαννούλη, Λιμιό. Μακάρι, μακάρι. Και με πολλούς έχουμε παίξει στο πάγκο. Μακάρι. Μακάρι δύσκολα κάτι. Σταμάτα, ρε Στεριό. Η κλήρωση που θα γίνει θα φέρει την Ελλάδα σε όμιλο με Αγγλία, η δεύτερη θα είναι η Ολλανδία και τρίτη η Γερμανία. Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι πλέον τα καλά χρόνια που περνούσαμε σε διοργανώσεις γιατί δεν είχαμε απέναντί μας καμία έτσι μεγάλη ομάδα, έχουν περάσει ανεπιτρεπτή. Καλά μην το λες, γιατί πολλές φορές με τις πιο δυνατές ομάδες κάνουμε τις καλές εμφανίσεις και στα πιο εύκολα βλέπε Φερόε, βλέπε δεν ξέρω και εγώ τι, εκείνη τα προβλήματα. Ναι. Άστο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός για την εθνική, είναι άλλη. Ωραία Στέργιο. Θα σε αφήσουμε. Αυτά. Καλή επιτυχία να πω στην Τότεναμ το βράδυ. Μπα. Είμαστε σε πολύ κακό φεγγάρι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγει μάλλον ο προπονητής. Έκλεισε ο κύκλος. Τον τρώει του Ποκετίνο. Αγαπητού με Μαουρίσιο. Πω, εντάξει Στέργιο, εντάξει. Το καταλάβαμε. Έχει να διάσει παίκτες ψυχολογικά αγάπη. Εντάξει, το καταλάβαμε. Νομίζουν όλοι ότι παίζουν στη Ρεάλ και ότι είναι ο Ρονάλντο καθένας τους. Μάλιστα. Θα δούμε το παιχνίδι. Και φυσικά του Ολυμπιακού, γιατί θέλουμε βαθμούς για την Ελλάδα. Ναι, εννοείται. Μια οικογένεια, όλη η Ελλάδα. Ελλάδα και βαθμοί, βέβαια. Ελλάδα, ρομαδάρα. Αυτά. Ναι, για να πάρει η Ελλάδα βαθμούς και να παίξει πάγο με τον Άγιαξ το επόμενο καλοκαίρι. Ναι, κλασικά. Και αυτό θα συμβεί, δεν. Είτε πάρει η Ελλάδα βαθμούς, δεν πάρει, ο πάγο θα παίξει με τον Άγιαξ. Οπότε δεν έχουμε κανένα άγχος για το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός βαθμούς ή όχι. Ναι.
Τέλος πάντων. Ας δεχτεί και 5 γκολ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα παρέα μαζί με τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Από εκεί και πέρα βρίσκεται κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Τρία τα καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλήθικο 5, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterengofashion.gr. Και η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Ο Μπατέλη ΠΑΟΚ 63-62 3-41 για το φινάλε στην Ουγγαρία. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Να πούμε λίγο τι έγινε στα υπόλοιπα αθλήματα. Γεια σου, Ραφαήλ. Καλησπέρα, αγάπη. Τι γίνεται? Όλα καλά. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Καλή. Βλέπουμε τον μπάσκετ. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία στο μπάσκετ βέβαια στα τελευταία λεπτά. Εκεί που πάλι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει κάπως τη διαφορά, στον Πατέλη άλλαξε δεδομένα. Θα δούμε τώρα, είναι στα τελειώματα το παιχνίδι. Ραφαήλ, θες να ξεκινήσουμε λίγο από τα κορίτσια που δεν τα κατάφεραν στην Σερβία στο ευρωπαϊκό το παιχνίδι? Ο ΠΑΟΚ είχαμε πει νομίζω και τις προηγούμενες μέρες ότι θα ήταν μια υπέρβαση αν έπαιρνε την πρόκριση. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία απέναντι στην Γιαγκόντινα στο πρώτο παιχνίδι εδώ στη Βέρεια. Πήρε μια νίκη με μια διαφορά μικρή, την οποία προσπάθησε να υπερασπιστεί τουλάχιστον για 40 λεπτά στο μάτς που έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Τελικά η εμπειρία της Γιαγκόντινα και ο καλύτερος αγωνιστικός ρυθμός που βρίσκεται η σέρβικη ομάδα, γιατί έχει παίξει τουλάχιστον 10 παιχνίδια, προέρχεται από τα προκριματικά του Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόλις το τέταρτο του επίσημο παιχνίδι στην σεζόν. Ήταν νομίζω καθοριστικά για να γύρουν την πλάστηκα υπέρ της Γιαγκόντινα και να πάρει την πρόκριση υπέρ του ΠΑΟΚ, που πάντως έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ξεκινάει το επόμενο Σάββατο τη σεζόν εδώ στην Ελλάδα και πάλι με στόχο την κατάκτηση του Double. Ναι. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα ότι θα τα κατάφερναν. Δεν ξέρω, αυτό το feeling είχα και από το πρώτο παιχνίδι και γενικά και από την ατμόσφαιρα. Δεν μπορεί. Ήταν νομίζω στις λεπτομέρειες, όπως είπαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ένα ξέσπασμα στην ουσία της Γιαγκόντινα προς τα τελευταία λεπτά που έφυγε εκεί με 4-5 γκολ και δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να το διαχειριστεί, να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα στο πρωτάθλημα τι θα γίνει. Από την άλλη, ξεκίνησαν τα κορίτσια στο βόλεϊ. Και εκεί για λίγο νομίζω κάπως δεν έγινε αυτό που θέλαμε. Με δύο πρόσωπα ο ΠΑΟΚ, νομίζω σε ένα ιστορικό όπως είπαμε παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη συμμετοχή του δικεφάλου στη μεγάλη κατηγορία, το πρώτο του παιχνίδι. Δεν μπήκε στα δύο πρώτα σέντε ο ΠΑΟΚ, πάρα πολλά λάθη και στην υποδοχή και στο μοίρασμα του παιχνιδιού, είχε κάποια θέματα η Αλμπουκέρκη. Πήρε ο Παναθηναϊκός ένα εύκολο προβάδισμα με 2-0 σέτ. Μετά τελείως διαφορετική εικόνα, ένας ΠΑΟΚ πολύ καλύτερος, μια εικόνα την οποία είχαμε δει και στα φιλικά που έδωσε στην Σαντορίνη. Έκανε το 2-2 στα σετ και σχετικά εύκολα τα πήρε, δεν άφησε περιθώριο στον Παναθηναϊκό. Στο tie break οι δύο ομάδες ήταν κοντά σε μεγάλο διάστημα, νομίζω προς το τέλος λίγο και η έδρα, λίγο και οι λεπτομέρειες υπέρ του Παναθηναϊκού έκριναν την αναμέτρηση. Πήρε ο Παναθηναϊκός την νίκη με 3-2. Και ο ΠΑΟΚ έφυγε με τον βαθμό από την Αθήνα με ανάμεικτα τα συναισθήματα, προβληματισμένος λίγο Μάσικ για την εικόνα στα δύο πρώτα σετ, ευχαριστημένος από την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, Ραφαήλ, εδώ κρατάμε ότι ξεκινάει μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για την ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Εγώ θα την έλεγα και ιστορική σεζόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και θα έχει μέλλον νομίζω η ομάδα, ήρθε στην πρώτη κατηγορία, αλλά όχι μόνο για να μείνει που λέμε, αλλά για να πρωταγωνιστήσει. Μακάρι. Στο ανδρικό βόλεϊ ξεκινάμε νομίζω. Με δυνατό παιχνίδι κιόλας. Δεν ήταν σίγουρη πάντως θέση στην κλήρωση για το πότε ξεκινάμε, ποιοι ξεκινάμε. Τέλεια. Μέχρι και ο κύριος Αβγιανάκης όταν έκανε αναφορά στις ομάδες στην τοποθέτησή του, πίστευε ότι ο Ηρακλής είναι εκτός πρωταθλήματος. Ωραίο και αυτό. Ναι.
έπρεπε να τον διορθώσουν, δηλαδή οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι την ώρα που ήταν στο βήμα. Οπότε νομίζω από αυτό δείχνει πολλά για την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει φέτος στο ελληνικό βόλι. Και ο πρόεδρος της Λίγκας, ο κύριος Σταρνατόρος, νομίζω ότι παραδέχτηκε έμεσα ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο όσον αφορά το ανδρικό βόλι. Ότι θα πρέπει όλες οι ομάδες και όλοι οι φορείς να κάτσουν στο τραπέζι σε μια διημερίδα που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο και να αποφασιστεί τι μελιγενέστε από την επόμενη χρονιά για να πάρει και πάλι το ανδρικό βόλεϊ τα πάνω του, να αποκτήσει το πρωτάθλημα την έγκλη των παλιότερων ετών. Ξεκινάμε λογικά στις 2 Νοεμβρίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο, με 10 ομάδες και βλέπουμε. Τι ωραία πάντως, έγινε ολόκληρη κλήρωση, βγήκαν οι αγώνες και δεν ξέρουμε αν θα είναι τα πράγματα έτσι σε 2 εβδομάδες. Ναι, γιατί τρεις ομάδες είναι που δεν έχουν πάρει άδεια ακόμα. Είναι ο Ηρακλής, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Παποχαϊκός. Μάλλον φαίνεται πως η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού πάει από την επόμενη εβδομάδα. Άρα, δηλαδή λίγες μέρες πριν την έναρξη στην ουσία του πρωταθλήματος, θα πάρουν άδεια οι ομάδες. Μάλιστα. 74-63 η Σομπατέλη μπροστά, 47 δεύτερα για το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Καταφέρνει όμως, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, 76-63 πλέον, να το χάσει και αυτό. Θα έχουμε να πούμε αύριο πολλά με τον Νίκο νομίζω για το μπάσκετ. Ραφαήλ, στο ανδρικό φάντμπολ δεν έχουμε κάτι νομίζω. Είναι αυτή η διακόπη που υπάρχει. Ναι, ευκαιρία για την ομάδα του Αλέξη Παπαβασίλη να δουλέψει λίγο. Για τον Πόλη πριν που δεν είπαμε ότι ντέρμπι τελικά στην πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, το έλεγα και χθες. Εντάξει. Είναι λίγο ένα μάτι το οποίο σίγουρα θα ήθελα στον ΠΑΟΚ να είναι λίγο πιο μετά και για να είναι πιο έτοιμη η ομάδα, αλλά και οι δύο θα ξεκινήσουν στην ουσία εκεί την νέα σεζόν. Επομένως υπάρχουν και κάποια έτσι ελαφρυντικά και αυτό που είπε και ο κύριος Ελικώστας, ότι οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα. Δυνατή πρεμιέρα να γίνει, Ραφαήλ, όμως. Ναι, να γίνει. Σωστό, το στοίχημα αυτό είναι. Αυτό ακριβώς, και πρέπει να δούμε και αν και ποια μέρα θα γίνει κιόλας, γιατί 2 Νοεμβρίου Σάββατο υπάρχει προγραμματισμένο και match μπάσκετ στο Παλατάκι. Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου νομίζω είναι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, στην Τούμπα. Επομένως, αν όντως ξεκινήσει εκείνο το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα στο βόλι, θα πρέπει να δούμε πότε θα γίνει και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σωστά. Ναι. Ωραία πράγματα. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Ήταν ο Ραφαήλ Γκαϊρατζής να μας μεταφέρει λίγο όσα έγιναν κυρίως από το Κυριακό σε όλα τα αθλήματα, αλλά φυσικά και ό,τι περιμένουμε στο βόλιο, όπου η κατάσταση πλέον είναι λίγο κωμικό-τραγική. Αλλά τέλος πάντων, στην Ουγγαρία 76-66 η Σομπατέλη παίρνει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει με άδεια χέρια από εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι και πάλι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα παιχνίδι που στο μεγαλύτερο του διάστημα ήταν μπροστά, με μικρές διαφορές, αλλά ήταν μπροστά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως η Σομπατέλη πέρασε μπροστά στο σκορ και από εκεί και πέρα άνοιξε αρκετά την ψαλίδα και παίρνει και αυτή τη νίκη. Δεύτερη ήττα του ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League και πλέον επιστροφή στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Κολοσσό το Σαββατοκύριακο. Έχει βγει η αποστολή της K19 για το αυριανό παιχνίδι με την Μποέμινα στην Τούμπα, τον επαναληπτικό του 1-1 στο Δουβλίνο. Ο Παύλο Γκαρσία έχει πάρει τον Παλωμένο, τον Ταλχμανίδη, τον Αβεντισιάν, τον Γαϊτανίδη, τον Γιαξή, Γκορτετζιάννη, τον Γρόσδη, τον Καλουτσικίδη, τον Κωνσταντέλια, τον Κούτσια, τον Μιχαηλίδη, τον Παναγιώτη, τον Πανίδη, τον Πιμπιλιάρη, τον Μπουρναρά, τον Τάχατο, τον Θεοδωρίδη, τον Τσιγκάρα, τον Τσοπούρογλου και τον Τζόλι στην αποστολή. Θυμίζω ότι αύριο τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 3 το μεσημέρι. Απαιτείται πρόσκληση για την είσοδό σας στο γήπεδο με την προσκόμιση άμκα ή ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μάλλον άμκα ταυτότητας ή διαβατηρίου. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας φωτοτυπία ή φωτογραφία της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας. Και όλα αυτά ισχύουν για όλες τις ηλικίες. Η είσοδος είναι δωρεάν. Απλά θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόσκληση από τα εκδοτήρια της Τούμπας. 6 ώρα το παιχνίδι. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους μπορείτε να βρεθείτε στην Τούμπα. Δίπλα στην ομάδα του Παύλου Γκαρσία, που θα σας έχει φυσικά όλους ανάγκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Youth League. Λέγαμε και πριν στο ξεκίνημα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ και την μεγάλη ομάδα ότι ουσιαστικά ανεβαίνουν οι ρυθμοί σιγά σιγά στην Μεσύμβρια. Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.
Ο Καντουρί συνεχίζει το δικό του πρόγραμμα. Ο Μαουρίσιο το πάει λίγο πιο συντηρητικά, γιατί έχει αυτές τις ενοχλήσεις στο πόδι του. Ο Βαρέλα συνεχίζει θεραπείες και ο Βέρμπλουμ το ίδιο, αλλά όλοι οι άλλοι είναι κανονικά διαθέσιμοι. Αύριο το πρωί υπάρχει μία ακόμη προπόνηση στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Νομίζω ότι από αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και έτσι οι πρώτες δοκιμές του Πορτογάλου τεχνικού για το σχήμα που θα παρατάξει στον Βόλο. Αν θα υπάρχουν διάφορες αλλαγές, αν σκέφτεται να δώσει έτσι φανέλα βασικού σε άλλους, σε κάποιον άλλον παίκτη σε σχέση με το παιχνίδι με την Λαμία, και αν γενικότερα θα προσεγγίσει κάπως αλλιώς το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και πριν και με τον Σταύρο και με τον Στέρχιο, εγώ βλέπω μια αλλαγή και στην θέση του Μπίσεσβαρ, με τον Μπίσεσβαρ να μην είναι πολύ πολύ καλό στο τελευταίο διάστημα. Φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος παρέα με τη στοίχημα.gr, το μέγα χωρικό του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 φυσικά. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Αργότερα είναι και το δεύτερο πιάτο και αύριο του Champions League, την πέμπτη Europa League. Έχει ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα αύριο, την πέμπτη μάλλον, και την Παρασκευή. Οπότε οι επιλογές είναι πολλές στη στοίχημα. Παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις και κερδίζετε. Μαζί μας και σήμερα ήταν και ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινή σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πολλές προσφορές όλο αυτό το διάστημα σε επιλεγμένα είδη. Στο Φτίκα βρίσκεται οικονομικές λύσεις για βλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Αν θέλετε να είστε πάντα καλοντημένοι και την ημέρα του γάμου σας, θα πάτε στα Alter Ego, σε ένα από τα τρία καταστήματα που είναι στην Ευκαρπία, στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλο Μελά 36. Στην Ευκαρπία είναι 25 Μαρτίου 12 και στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και φυσικά alterecofashion.gr. Μπαίνετε εκεί με την ησυχία σας και κάντε τις επιλογές σας. Υπάρχουν μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικο κοστούμια για τον γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, αλλά και σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Όλα τα βρίσκεται στα Alter Ego και να ξέρετε, Alter Ego στηρίζει πάρα πολύ ο Σταύρος Κόλκας, γι' αυτό και είναι πάντα καλοντημένος και στα live του PAOK TV και μετά στην εκπομπή του Open. Και η Αναδομό ήταν και σήμερα παρέα μαζί μας. Η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πάτε εκεί στους ανθρώπους στον Αναδομό, θα τους πείτε τι ακριβώς θέλετε εσείς, θα σας κάνουν και αυτοί τις δικές τους προτάσεις και θα γίνουν όλα όπως τα θέλετε, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Εμείς θα επιστρέψουμε αύριο εδώ, κανονικότατα 7.30 στη νέα μας ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Αύριο στις 6 είναι και το παιχνίδι, είπαμε, της K19, οπότε θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί, να δούμε τι θα προκύψει από την Τούμπα. Οπότε τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους σας.